Public School άσκηση 3. Μου βάζει το εξή ενδιαφέρον ερώτημα. Με τέσσερα σπίρτα, ολόκληρα λέει και ίσα, δεν είναι κομμένα έτσι, ακριβώ τα ίδια, ποια τετράπλευρα μπορείς να κατασκευάσει, έτσι, και να δώσουμε την αιτιολόγησή μα. Ε, Εμεί έχουμε εδώ πέρα τέσσερα σπίρτακια, έτσι, το πρώτο σπίρτακι, το δεύτερο σπίρτακι, έτσι, το τρίτο και το τέταρτο. Προφανώ εμεί γνωρίζουμε ότι εάν πάμε να φτιάξουμε τι. Να το. Ένα. Έτσι. Δηλαδή ένα τράπεζο το οποίο θα έχει όλε τι πλευρέ Έτσι. Ε, να το δω. Αν τα πάμε λίγο έτσι, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Ε, διαμορφώνουμε ένα τράπεζο που λέγεται. Πώ λέγεται, παιδιά, λέγεται ρόμβο. Να Αυτή η ίση με αυτή. Αυτό ίση με αυτό και αυτό ίση με αυτό. Έτσι. Δηλαδή το πρώτο σπίτι το, το, το δεύτερο είναι το έτσι, Το δεύτερο κάτω. Το τρίτο και το τέταρτο, έτσι. Ωραία. Ε, φτιάχνουμε το ρόμβο. Όπου το ρόμβο δεν μας ενδιαφέρει πώς θα είναι η γωνία. Που στην ειδική περίπτωση, προσέξτε, που ακριβώς τι έχουμε εμείς, τη βάλει τα σπίρτα που να φτιάχνουν γωνίες ίσες, δηλαδή δύο εδώ πέρα, τότε τι έχουμε, έχουμε το τετράγωνο. Να το, το σπιρτάκι, να το, το άλλο σπιρτάκι, να το και το άλλο. Να και το άλλο. Δηλαδή με λίγα λόγια, με τέσσερα ολόκληρα ίσα σπίρτα, ή θα κάνεις ρόμβο, έτσι, ή θα κάνεις τι, τετράγωνο. Γιατί, γιατί το τετράπλευρο που θα έχει σίγουρα τις πλευρές ίσες, θα είναι ή το ένα ή το άλλο. Ανάλογα με το πώς είναι οι γωνίες. Αν οι γωνίες εδώ είναι ορθές, είναι κάθετα, είναι ρόμβος, έτσι. Και αλλιώς είναι τετράγωνο.